Η Βιβί Τσιάμι οργώνει τις Κυκλάδες με τον Γιώργο Πρίντεζη και οι φήμες στην Αθήνα γιάζουν πως το ζευγάρι χώρισε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είμαστε καλύτερα από ποτέ, κάνουμε μαζί διακοπές και πορευόμαστε μαζί. Mm-hmm. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είμαστε σαν το Ρίτι, μαγευτικό το μέρος. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, με φίλους, σε κούραση, ήλιος παραλία, τα κλασικά. Και τώρα θα γυρίσουμε στη Σύρο και από τη Σύρο που είναι η βάση μας θα ξαναφύγουμε για τα νησιά τριγύρω στις Κυκλάδες. Βιβί και Γιώργος είναι μαζί 4 χρόνια και όπως όλα δείχνουν θα μείνουν για πολλά ακόμη. Άλλωστε, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο διεθνής μπασκετμπολίστας δήλωσε πως η Βιβί είναι το στήριγμά του. Γεγονός που συγκίνησε πολύ την αγαπημένη του. Δεν είναι και λίγο να ακούς μια τέτοια κουβέντα από τον άνθρωπό σου. Εγώ προσπαθώ να είχα το στήριγμα και γενικά όλα αυτά τα παιδιά, πλέον τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και κάνουν πολλά ταξίδια. Χρειάζονται να ξέρουν ότι έχουν έναν άνθρωπο να στηρίξουν όταν επιστρέψουν ή να είναι δίπλα τους σε οτιδήποτε τους συμβεί. Για τον Γιώργο είσαι το στήριγμά του. Για σένα ο Γιώργος τι είναι? Και για μένα ο Γιώργος έχει σταθεί σαν στήριγμα. Το έχω εκτιμήσει και είναι αμοιβαίο. Είναι ερωτευμένοι και συζούν σχεδόν από την αρχή της σχέσης τους. Ωστόσο, για γάμο δεν έχει γίνει ακόμη καμία κουβέντα. Η Βιβί Τσιάμι πάντως, ως παραδοσιακή γυναίκα, περιμένει τον άντρα του σπιτιού να αποφασίσει. Για γάμο, Βιβί, συζητάτε καθόλου? Σε μερικές περιπτώσεις, εξαρτάται από το γαμπρό. Εξαρτάται από τους άντρες. Και επειδή είμαι λίγο παραδοσιακή, δεν πρέπει να ρωτήσεις σε μένα. Περιμένεις λοιπόν την πρόταση γάμου? Δεν την περιμένω ακριβώς. Αν θέλει να ψει, θα έρθει. Το καλλίγραμμο σώμα της Βιβής έχει 12 τατουάζ. Όλα σημαίνουν κάτι ξεχωριστό για εκείνη. Ενώ την αγάπη της αυτή την κόλλησε και στον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος πριν γνώρισε το μοντέλο δεν είχε ούτε ένα τατού. Δεν είχε ο Γιώργος τατού πιο πριν. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε, το είχε σίγουρα στο μυαλό του. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι με συζήτηση και επειδή είδε την αγάπη μου για τα τατού, το αποφάσισε πιο γρήγορα και πιο εύκολα να κάνει και στο ίδιο. Το ζευγάρι περνάει την καλύτερη του φάση και γελάει κάθε φορά που φήμες μιλούν για σύννεφα στη σχέση τους.